Ο Δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη, η Μάμογλου, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκιση σε έω 4 ετών με την κατηγορία ότι φέρεται πω πρόσβαλε τα μέλη του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου μετά την ακύρωση των εκλογών τη Κωνσταντινούπολη. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κατατεθεί αγωγή εναντίον του για τι δηλώσει που είχε κάνει στι 4 Νοεμβρίου 2019. Όπω επισημαίνει το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο στην αναφορά του, οι εκλογέ του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολη, που πραγματοποιήθηκαν στι 31 Μαρτίου το 2019, ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο στι 6 Μαου. Στι επανειλημμένε εκλογέ στις 23 Ιουνίου, ο υποψήφιο τη Αντιπολίτευση, η Μάμογλου, κέρδισε τι εκλογέ, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στι 11 Ιουλίου. Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκιση έω και τέσσερα χρόνια για τη δήλωση που έκανε μερικούς μήνε μετά από αυτή τη διαδικασία. Ο Ιμάμογλου είπε. Όταν εξετάζουμε αυτούς που ακύρωσαν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου και την κατάσταση που βρισκόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη και το ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, θα λέγαμε ότι αυτή είναι ανόητη. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Ιμάμογλου προσβάλλει τα μέλη του Ανώτατου του εκλογικού συμβουλίου με τις παραπάνω παρατηρήσεις του και πως ο πρόεδρος του Σαν Γκιόβεν και πως τα δέκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν θυγεί από αυτές. Στο πλαίσιο της έρευνας ο Ιμάμογλου υπέβαλε τη γραπτή δήλωση υπεράσπισης. Όπω αναφέρεται στο κατηγορητήριο, η περάσπιση του Ιμάμογλου ανέφερε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει μια τέτοια έκφραση λέγοντα τη λέξη ανόητου εναντίον των μελών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, αλλά ήταν μια πολιτική δήλωση και μια σοβαρή κριτική η οποία δεν στόχευε συγκεκριμένα κανέναν. Το κατηγορητήριο αναφέρει αφενό ότι ο Ιμάμογλου προσβάλλει δημόσια τα μέλη του Συμβουλίου και αφετέρου ότι οι παρατηρήσει του προσβάλλουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και το κύρο των μελών του Συμβουλίου. Επισημαίνουμε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει συστηματικά την προσπάθεια εξόντωσης των πολιτικών του αντιπάλων, ιδιαίτερα μάλιστα όσων προηγούνται σε δημοσκοπήσεις από αυτόν, όπως ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Ο Ντεμιρτά, ηγέτη του Κουρδικού Κόμματο HDP, είναι στη φυλακή. Ενώ μηνύσει από τον Τούρκο Πρόεδρο έχουν δεχθεί ο ηγέτη του κόμματο CHP Κιλιντζάρογλου, ο δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη Σιμάμογλου, ο οποίο δημοσκοπικά είναι 10 και πλέον μονάδε πιο πάνω από τον Ερντογάν. Το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία είναι εξαιρετικά πολλωμένο. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί κανένα εμπόδιο για τον Ερντογάν, ο οποίος βάλει κατά πάντων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.